Μόνο τον τίτλο να δει κανείς τη συμφωνίε μπορεί να καταλάβει το σκοπό της, αλλά και γιατί όλοι, όλοι σας δηλαδή, έτσι όπως δηλώθηκε μέχρι τώρα, χωρίς επιφύλαξη την ψηφίζετε, διεκδικώντα μάλιστα και την πατρότητά της. Τέτοιου είδους συμφωνίες είναι ενταγμένες στο γενικότερο στόχο που έχετε όλοι σας. Θεωρείτε ότι αποτελούν ένα ακόμη εργαλείο για τη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος, την προσέλκυση επενδύσεων. Αυτός είναι ο στόχος σας. Αυτό είναι ο στόχο και τη σημερινή ε, κυβέρνηση. Θα έλεγα ότι όλοι σα γνωρίζετε πολύ καλά τον τρόπο λειτουργία αυτή τη οικονομία, τη καπιταλιστική οικονομία και τον στηρίζετε με κάθε τρόπο και μέσο. Γνωρίζετε ότι αν δεν έχουν κέρδο, δεν έρχεται κανεί να επενδύσει. Και όχι μόνο αυτό, φεύγουν και οι επιχειρήσει από εδώ κυνηγώντα το κέρδο οπουδήποτε αλλού. Γι' αυτό την ανάπτυξη των διμερών οικονομικών σχέσεων με άλλες χώρες, τις προσαρμόζεται ακριβώς σε αυτές τις ανάγκες. Στις ανάγκες κερδοφορία, δηλαδή του κεφαλαίου. Την προστασία του και τη δημιουργία προϋποθέσεων για να υπάρξει κερδοφορία. Αυτή τη λογική υπηρετεί και η συγκεκριμένη συμφωνία με το Κουβέι. Προσφέρει, όπως λέτε, την πληρέστερη δυνατή προστασία των επενδύσεων, ακόμη και από απολωτριώσει και εθνικοποίησεις. Με τη συμφωνία αυτή, παραχωρείται στους επενδυτές το καθεστώς της εθνικής μεταχείρισης και μεταχείρισης του μάλλον ευνοούμενου κράτους στις εγκατεστημένες επενδύσεις. Το δικαίωμα, παραχωρείται βεβαίως και το δικαίωμα να βγάζουν ελεύθερα τα κέρδη στο εξωτερικό. Τώρα, με το ξέσπασμα της οικονομικής καπιταλιστικής κρίσης και στη χώρα μας, μιας κρίσης υπερσυσόρευσης κεφαλαίων που δεν μπορούσαν να βρουν κερδοφόρα διέξοδο, έπρεπε να δημιουργηθούν όλε εκείνε οι προποθέσει ώστε να δημιουργηθούν συνθήκε κερδοφορία για του επιχειρηματικού ομίλου. Όλε οι κυβερνήσει. Εννιά χρόνια τώρα, με οδηγό τα τρία μνημόνια, την ίδια δουλειά έκαναν. Και τώρα μαλώνετε μεταξύ σα ποιο έκανε καλύτερα αυτή τη δουλειά και ποιο μπορεί από εδώ και πέρα να υπηρετήσει με τον καλύτερο τρόπο ακριβώ αυτά τα συμφέροντα των επενδυτών. <ΛΣ1> Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς τη μείωση του έμεσου και άμεσου κόστους, τις μεγάλες φοροαπαλλαγές και άλλες διευκονήσεις προς το κεφάλαιο, τις στοχευμένες παρεμβάσεις, έτσι τις λέτε, για τη ριζική βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και τι δεν τάζεται στο κεφάλαιο ανταγωνιζόμενοι μεταξύ σας, τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και η σημερινή κυβέρνηση. Απλοποίηση αδειοδο... αδειοδοτήσεων, προσιτό ενεργειακό κόστος, σύγχρονο φιλοεπενδυτικό χωροταξικό και πολεοδομικό πλαίσιο, αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων για την αναβάθμιση υποδομών που έχει ανάγκη το κεφάλαιο και ο κατάλογος δεν έχει τελειωμό. Όλοι σας συμφωνείτε για το ποιε είναι οι ανάγκη του κεφαλαίου, τι χρειάζεται για να έχει κέρδη και παρόλα αυτά δεν σας εμποδίζει να λέτε ότι υπάρχουν δύο κόσμοι που συγκρούονται. Η αλήθεια είναι ότι στον αστερισμό τη δράση του κεφαλαίου δεν χωράνε συγκρούσει. Όλοι σα συμφωνείτε για το τι ακριβώ πρέπει να γίνει. Να γιατί μειώνετε μισθού και μεροκάματα, κάνετε λάστιχο το ωράριο για να είναι μικρό το άμεσο κόστο για το κεφάλαιο. Να γιατί όλα αυτά τα χρόνια μειώνετε συντάξει και κονδύλια για την υγεία, πρόνοια, παιδεία για να μειώσετε το έμεσο κόστο των επιχειρηματικών ομήλων και του κράτου του. Για τον ίδιο λόγο ιδιωτικοποιείται κρατική περιουσία για να βρουν κερδοφόρα διέξοδο τα συσσωρευμένα κεφάλαια. Και όταν δημιουργηθούν οι συνθήκες κατάλληλες για την ανάπτυξη της κερδοφορίας, τότε θα τους μειώσετε και τη φορολογία. Πόσες φορές άλλωστε σε αυτή την έδωσα ακούσαμε τι ισχύει σε άλλες καπιταλιστικές χώρες σε σχέση με τη φορολογία ενώ και ιδιαίτερα τις, γειτονικέ. Αυτά δε λέτε όλοι σας. Να μειώσετε τη φορολογία του κεφαλαίου και μέσα από την ανάπτυξη του φορολογικού ανταγωνισμού στο τέλος το κεφάλαιο να μην πληρώνει και τίποτα. Ας αναρωτηθούν όμως οι εργαζόμενοι και ο λαός. Αν δεν πληρώνει το κεφάλαιο φόρου σε πιανού πλάτες αυτοί θα φορτώνονται. Άλλωστε η υπερφορολόγηση σας είναι απαραίτητη και για έναν ακόμη λόγο πρέπει να πιάνετε τα ματωμένα πλεονάσματα για να πληρωθούν τα δανεικά. Μα λέτε, ναι, αλλά θα έρθουν επενδυτέ. Και δεν είναι κακό που θα βγάζουν κέρδη, δεν είναι κακό που θα τα βγάζουν έξω ελεύθερα, γιατί από τα κέρδη του αυτά θα πληρώνουν φόρου και έτσι θα έχει έσοδα το κράτο, θα μπορεί να κάνει κοινωνική πολιτική και άρα θα ωφελούνται και οι εργαζόμενοι και ο λαό. Οι εργαζόμενοι, όταν ακούν τέτοια παραμύθια, να σκεφτούν το εξή. Ο καπιταλισμός είναι βάρβαρος σε κάθε εκδοχή του. Η πολιτική μιας αστικής κυβέρνησης καθορίζεται από τις ανάγκες του κεφαλαίου. Και γι' αυτό είτε είναι η κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, είτε η Νέα Δημοκρατία, τα μνημόνια θα προχωράνε, θα θωρακίζεται με κάθε τρόπο η κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Τέσσερα χρόνια τώρα και με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αποδείχθηκε ότι όσο κυριαρχούν στην οικονομία το κεφάλαιο τα μονοπόλια, η ζωή των εργαζομένων θα γίνεται χειρότερη. Γιατί τα κέρδη που βγάζουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι από τη δουλειά των εργατών τα μοιράζονται μεταξύ τους οι τράπεζες που δίνουν δάνεια στους επιχειρηματίες, το κράτος, ένα μέρος και βεβαίως οι μέτοχοι αυτών των επιχειρήσεων. Αυτοί θα βρουν τρόπο πώς θα τα μοιράσουν. Να μην στεναχωριούνται οι εργαζόμενοι γι' αυτό. Αυτοί άστινα για τα δικά του τα προβλήματα. Έτσι κι αλλιώ, το κέρδο το δικό του είναι κλεμμένη δουλειά των εργαζομένων και δεν πρόκειται με κανέναν τρόπο, το υπογραμμίζω με κανέναν τρόπο, να τα γυρίσουν πίσω. Εμεί, μέσα από τη δράση μα, σαν Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα, στι προτάσει μα, προσπαθούμε να φωτίσουμε αυτόν τον δρόμο ανάπτυξη, τον καπιταλιστικό, ω τον πραγματικό αντίπαλο του λαού. Να συγκροστούμε με τα σχέδιά του να συγκεντρώνουμε δυνάμει για την αποφασιστική αναμέτρηση μαζί του. Αγωνιζόμαστε ώστε οι ίδιοι οι εργαζόμενοι να οργανώσουν την οικονομία με τέτοιο τρόπο ώστε να λειτουργεί ικανοποιώντα τι δικέ του ανάγκε, τι ανάγκε του λαού και όχι την προστασία των κερδών των επιχειρηματικών ομίλων. Για όλου του παραπάνω λόγου, εμεί καταψηφίζουμε τη συγκεκριμένη συμφωνία μεταξύ Ελλάδα και Κουβέιτ, που προωθεί και προστατεύει τι επενδύσει εκατέρωθεν.